Γεια σας, τι κάνετε? Εγώ σήμερα θα σας πάω μια βόλτα στο σπίτι που μένει η γιαγιά μου. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που μάλλον πρέπει να τα δείτε. Η γιαγιά μου σε λίγο θα είναι 96. Δεν της φαίνεται καθόλου, είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Θα σας πει κάποια πράγματα, θα μαγειρέψει και θα σας δείξει τη γυμναστική που κάνει κάθε μέρα. Να σας πω ότι τη γιαγιά μου με μαντίλα, να σκεπάσει τα μαλλιά της, έχω δει μόνο 2 φορές στη ζωή μου, εγώ. Μία φορά μετά από ένα τραπέζι που ήταν 90 και κουράστηκε πάρα πολύ, την άλλη μέρα μας έκανε ότι είναι λίγο ψιλοάρρωστη και έβαλε στο κεφάλι της τη μαντίλα. Και την άλλη φορά ήταν πάρα πολύ κρύο, κάποτε ήμουν πολύ μικρή και σκέπασε το κεφάλι της. Και την είδα έτσι και έλεγα, γιατί έγινε. Μέχρι τώρα γελάμε. Είναι ένα παράδειγμα για όλους. Απλά θέλω να ξέρετε, μερικές φορές η γιαγιά μιλάει ποντιακά, μιλάει αρμένικα και μιλάει ρώσικα, 3 γλώσσες ταυτόχρονα. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε θα σας γράφω από κάτω, αλλά νομίζω οι εικόνες θα λένε παραπάνω από τις λέξεις. Μπαμπάνια, κάθε μέρα το κάνεις? Κάθε μέρα ρωτάω. Να. Κάθε μέρα. Να. Να. Ωι, Παναγιά μου! Να. Να. Μπαμπανιά, για πες μου λίγο, θα πεις πόσο χρονών είσαι? Σε κατοβάω. Τρέχοντας πάει, στά! Ατόρε μπήκα στο κρυτσό, πιέσα. Ενώσα ψες. Πόσες φορές μπορείς, μπαμπάνια? Μπαμπάνια, ξέρεις τι θέλω? Θέλω να πεις κάτι στα κορίτσια που λένε «Δεν μπορώ». Τι θα τους πεις? Αυτοί που λένε «Δεν μπορώ». Αν θέλει να δει, πρέπει να φτάει. Α, μπράβο, έτσι. Και να γελάει. Ναι, πάντα γελάστε, πάντα χαρούμενα, μην τα ρίζετε. Τώρα είναι ο βράς, συντζαμπές. Και τα ράις. Ήψω, εν τον έτριμαν, φαΐ. Βάλαμε λίγο νερό να ζεσταθεί, ένα κουταλάκι αλάτι. Το νερό αυτό πρέπει να βράσει, τώρα θα βάλουμε καπάκι. Και η γιαγιά θα δείξει τι μαγικό παντιακό φαΐτο θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι αλεύρι απλό. Ναι. Αχα. Αυτό είναι νερό. Αυτά είναι τα χεράκια. Τρίμαν είναι, στα να κρατάω. Όταν θες να φας γρήγορα, όταν θες να φας νόστιμα, τον νεράκι βάζουμε στο χέρι για να μην πάει πολύ. Τώρα μάθημα μαγειρικής από τη γιαγιά μου. Αυτό είναι. Λίγο ακόμα. Αλάτι δεν βάλαμε, μόνο αλεύρι και νερό είναι. Αυτό μπορεί να γίνει όταν μαγειρεύετε κάτι, κάνετε κάποιο ζυμάρι απλό. Με το αλεύρι που έμεινε και δεν θέλουμε να το πετάξουμε. Σιγά σιγά ρίχνουμε. Ρίχνουμε, ανακατεύουμε και όταν θα βάλετε όλο, ένα πεντάλεπτο, γιατί πόσο είναι, ζυμαράκι είναι, θα βράσει γρήγορα. Ναι. Και σε ζήτηκε μόλις να βάλετε αστάτεκτο.
ό,τι θέλει τη βιτρίνα. Μπορείτε να το κάνετε πιο απειχτό, πιο ζουμί, πιο νερουλό. Είναι αυτά αγαπημένα παιδικά φαϊτά. Με το ξύγαλα, με λιστό, μαλακόμτο ζεμόρνο ή μαλακτό ξέρω και με το γάλα. Για το μαγαλάντο ζεμόρνο, κτό το χότσετ, χότσετ μαλτόνι, χότσετ μαλαγάλα. Ας είναι. Κακράς, κακράς. Ωραία, αν θέλεις φωτά. Στάσου λίγο. Θα βράσει και... Είναι ουσιαστικά. Κοιτάξτε λίγο πώς βράζει αυτό. Βράσω, βράσω. Τι αυτό είναι. Έτοιμο. Έτοιμο, είναι ψηλίτικα, είναι κανείς έτοιμο. Βάλ. Αυτό ξέρετε τι είναι. Λίγο μέντα θα βάλετε αποξηραμένη ή λίγο δύοσμο, έρχεται μια μυρωδιά. Όλα για δύο κρυψιά έπαιτα μες τον ορίστε, καλή όρεξη. Όποιος θέλει το τρώει έτσι και εμείς το τρώμε με σπιτικό γιαούρτι. Στάσω λίγο. Κάπως έτσι. Βάλε, βάλε, μην με φοβάσαι. Τώρα θα το δείξουμε. Θα βγάλουμε και όμορφα στα τα σχέδια. Και όποιος θέλει θα φάει έτσι με λιωμένο βούτυρο ή θα βάλει ένα κουταλάκι γιαούρτι σπιτικό ή λίγο τυράκι, λίγο φέτα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλή όρεξη. Δεν πέφτουμε ποτέ. Πάντα γελάστε. Χαρούμενα. Μην τα λύζετε με την κανάν.